πάρει την μπάλα μπροστά του, κάνει κίνηση ο Ζόριτς, ο Ανάκογλου θα του πετάξει την μπάλα. Βγαίνει στην άκρη ο Γρομιτσάρης, σέντρα χαμηλά, ο Πλατέλας έρχεται, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την ΑΕΚ στο 36. Μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς του Φωστήρα, ήρθε ο Πλατέλας και η ΑΕΚ παίρνει τούμπα το μάτς. Βρέθηκε να χάνει στο 4 από τον Φωστήρα με 1-0. Με στην περιοχή ο Γιόχανσον, κεφαλιά προς τα πίσω, αυτό. Βγαίνει και ο Μίτκας για βοήθεια, η πάσα για τον Κρυσάτζου με στην περιοχή θα περάσει. Θα αντιληφθεί, γι' αυτό οι φιλάθλοι ισχυρίζουν. Τζανετόπουλος, πάσα πέρασε μέσα στην περιοχή για τον Ζόριτς. Το γύρισμα, εντυπωσιακό γκολ από τον Ζόριτς με το αριστερό. Ποιος πέφτει και κάτω και κρατάει το γόνατό του. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο σκόρερ της ΑΕΚ. Την ώρα που σκόραρε γυρνώντας. Περάσει ο Ζόριτς, πέναλτι. Βγήκε η πάσα στην πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα. Ο Ζόριτς έβαλε το σώμα σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την μπάλα. Πίσω του. Ξανά Ζόριτς. Η σέντρα για τον Αραβίδη, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Δεν υπάρχει γκολ. Οι διαδρόμους η ΑΕΚ, αλλά δώσε και τέσσερις την μπάλα. Τζανετόπουλος, ωραία προσπάθεια και κάθε την πάσα μέσα στην περιοχή. Υπάρχει μαρκάρισμα και πέναλτι από τον Τεγούση. Πεσμένος ο Ζόριτς στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τεγούσης δεν μπορεί να πιστέψει την απόφαση του Παγιοργίου, αλλά φάνηκε τουλάχιστον την κανονική ροή ότι έστρωξε με τα χέρια τον. Ξύπνα να πέρασει μπάλα για τον Μπακάκη, αυτός γυρίζει για τον Ζόριτς. Τρυφογυρίζει, πλασάρει με το πόδι ο Γουναρίδης, ο Μπρέτσεβιτς στα δίχτυα. 6-0, δεν υπάρχει offside. Αμέσως έστρεψε το βλέμμα προς τον βοηθό ο Μπρέτσεβιτς. Αλλά ήταν σε κανονική θέση. Εκ του Ρούσο Μπέκερτζής, εδώ θα φανεί αν έχει δίκιο ή όχι.
Check my mind.